Διάβασα προχτές ότι στο Βήμα FM είπατε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Δεν είναι λίγο ακραίο αυτό, να το λέτε? Εγώ καταρχήν δεν αποτελεί κανένας είδους επιχείρημα υπέρ της Χρυσής Αυγής αυτό, έτσι δεν όχι, είναι? Όχι, όχι, άσχετο. Τώρα, αυτό μας οδηγεί στη λεγόμενη θεωρία των δύο άκρων, καταλαβαίνω, η οποία ο Μωθήμος καταδικάζεται από όλους τους συναδέλφους σας, γιατί τα γεγονότα είναι τέτοια και είναι γνωστή η ευκολία με την οποία οι δημοσιογράφοι κολλάνε πάνω στα γεγονότα και πάνε με το σειρμό η μεγάλη πλειοψηφία των δημοσιογράφων. Όχι πολύ. Προσωπικότητα του ίδιου. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Εμένα αυτή η θεωρία, κύριε Ρωμανιστάκη, δεν με ενδιαφέρει η θεωρία των δύο άκρων. Γιατί είναι προφανώς λανθασμένη και ανιστόρητη και ό,τι άλλο θέλετε να πείτε. Δεν υπάρχουν δηλαδή μηχανικά έτσι, φαινόμενα στην πολιτική ζωή που διαμορφώνουν δύο ίδια άκρα στις δύο. Άλλο είναι το ένα άκρο, άλλο είναι το άλλο. Άλλες μορφές παίρνει κατά καιρούς. Έτσι και αυτό. Ξέρω, αλλά, γιατί τώρα, την προηγούμενη φορά ήσασταν λίγο διαφορετικός λοιπόν, αυτό. Αλλά υπάρχει όμως και κάτι άλλο ως παράταξη και εγώ αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Τα δύο άκρα υπάρχουν και θα υπάρχουν στην πολιτική ζωή, γιατί έτσι είναι σε όλες τις χώρες και έτσι είναι σε όλες τις εποχές. Και εγώ είμαι εναντίον των άκρων. Είμαι άνθρωπος που θέλω να είμαι κάπου στο μέσον και να υπάρχει συνδιαλλαγή και διάλογος. Είμαι άνθρωπος του διαλόγου πάνω απ' όλα. Αλλά υπάρχει και μια άλλη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε. Είναι ο διχασμός του ελληνικού λαού σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς. Και σας ρωτώ, έχετε ακούσει ποτέ κάποιον να λέει ότι η κυβέρνηση είναι Quisling, ότι η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση Τσολάκογλου, ότι η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση των συλλόγων, ότι είμαστε δούλοι της Γερμανίας και των ξένων δυνάμεων και κάνουμε την πολιτική τους. Είναι, υπουργέ, αυτό είναι, αυτό είναι πολιτική, διάλογος, να σας πω εγώ, ότι είσαστε πολιτική οπαδός του Τσολάκογλου. Τσολάκογλου είναι τετράγματος πολίτης. Αλλά είναι πολιτική τοποθέτηση. Τώρα εσείς λέτε ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση. Όχι, δεν είναι. Αλλά εσείς λέτε ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση. Θα σας πω. Κάποιο που περιμένετε. Βιάζεστε. Βιάζομαι γιατί με τάραξε αυτό που είπατε. Σε άσχετο χώρο και χρόνο, επειδή πήγα να φάγω με συναδέλφους μου, βουλευτές του Πασόκ, σε ένα γειτονικό χωριό, και όχι στο ίδιο το χωριό, οι υπερασπιστές της Κερατέας, που είναι η μεγάλη λαϊκή νίκη για τον κύριο Τσίπρα του λαϊκού κινήματος, ήρθαν εκεί με επικεφαλής στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δημάρχους και γραμματείς των οργανώσεών του, μας πετάξανε πέτρες, μας έβρεσαν χειδαιότατα, και όταν βγήκα να μπορέσω να τους συνεννοηθώ μαζί τους για να αποτρέψω αυτά που γίνονταν και εις βάρος των φιλοξενωμένων μου, μου πετάξανε γιαούρτι. Είναι γνωστή η φωτογραφία, είναι από τις πρώτες βιοπραγίες αυτού του είδους των τραμπούκων. Τώρα, αυτό θέλετε να πω εγώ ότι δεν έχει γίνει? Όχι, έχει γίνει, το ξέρουμε αυτό. Έχει γίνει. Το ότι όχι μόνο δεν επιδοκίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βγήκε και ο Παπάς και είπε χαχά, λέει το κάτω από τη γραφή, λέει και μια αστεία στιγμή ήταν το πολύ πολύ ο κ. Πάγκος να μην μπορεί να ξανακυκλοφορήσει, λέει, και να έρθει σε επαφή με τους ψηφοφόρους του. Αυτό το θεωρείται επίσης άνευ σημασίας πολιτικής. Και πώς το χαρακτηρίζεται αυτό, είναι δημοκρατικό? Αυτό λέτε ότι σας τρομοκρατεί? Εγώ λέω ότι είναι τρομοκρατία. Ότι είναι, δεν εννοώ ότι σκοτώνουν ανθρώπους, όπως είδε κάτι 7 Νοέμβρη. Εννοώ ότι τρομοκρατούν τους αντιπάλους τους, προσπαθούν να διαχωρίσουν το λαό ανάμεσα. Το έχει πει επίσημα ο κ. Τσίπρας στη Βουλή. Περιμένα. Δεν θα μπορείτε να βγείτε στους δρόμους. Δεν θα μπορείτε να κυκλοφορήσετε. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολιτική πράξη που έχει σκοπό να αποξενώσει τις δυνάμεις που υποστηρίζουν μια πολιτική λύση του οικονομικού μας ζητήματος μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια και μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια, κυρίως να αποξενώσουν το Πασόκ και να το κατατεμαχίσουν και να το λαϊρατήσουν. Και αυτή την πολιτική εγώ δεν μπορώ να την ανεχθώ, κύριε Νομοστέχη. Και θα την καταδικάζω και κανείς δεν θα με φοβήσει και δεν θα με αποθαρρύνει σε αυτό. Αλλά άλλο όχι, αυτό και άλλο τρομοκρατική οργάνωση. Όταν πάτε τώρα, να βγείτε λέτε από το σπίτι σας. Εγώ σας ρωτάω όταν κάτι. Λέτε τρομοκρατική εγώ σας ρωτάω κάτι. Εγώ σας ρωτάω κάτι. Εγγυάστε τη ζωή μας, αν σας πάρω τους τρεις σας, τους δυο σας, να πάμε σε ένα πανεπιστήμιο, οποιοδήποτε της επιλογής σας, να κάνουμε μια εκπομπή. Αυτή είναι η εκπομπή που κάνουμε τώρα. Τι να πούμε μέσα στα πανεπιστήμια? Να μπούμε στο πανεπιστήμιο, όχι στο κτίριο. Να μπούμε στην πανεπιστήμιο πολιτικού ζωγράφου. Μπορούμε? Υπό όρους που νομίζω. Ποιους όρους? Υπό όρους. Τι όρους, δεν τα διαπραγματευτώ εγώ όρους με κάποιους? Υπό όρους λέω. Τι όρους? Υπό όρους. Τι θέλετε να πείτε τώρα? Ότι έχει. Ότι υπάρχει ένας χώρος στον οποίο υπάρχει τρομοκρατία απερίφραστη και διαπιστωμένη από όλους. Η οποία τρομοκρατία αυτή ασκείται από την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και του συμμάχους της.
Πάντως εσείς το ΣΥΡΙΖΑ τον έχετε στοχοποιήσει περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και πριν γίνουν αυτά τα επεισόδια. Και θα συνεχίσω να το στοχοποιώ. Όσο δεν βγαίνουν, κύριε Χασαπόπουλε, να πούνε ρητά ότι αποδοκιμάζουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτά στα οποία ανέχονται αυτοί. Όχι τη βία γενικώς. Αυτά τα γεγονότα. Όσο δεν βγαίνουν να το πούν, αλλά συνεχίζουν, γιατί και πρόσφατα ο κύριος Τσίπρας είπε στη Θεσσαλονίκη θα τους ανατρέψουμε στους δρόμους. Τι πώς ανατρέπονται οι κυβερνήσεις στους δρόμους, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Καλά, αυτό θα λέει και ο Παπανδρέου τώρα. Ποιο? Ο Ανδρέας. Δεν τα θυμάστε τώρα. Ότι θα σας ανατρέψουμε, ότι θα έρθει ο σοσιαλισμός σε 18 σοσιαλισμό κτλ. Αυτά είναι στα πλαίσια μιας ενδυματολογίας. Δεν ορίζει ότι είναι. Δεν ορίζει ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση. Φοβούμαι ότι δεν θυμάστε και αυτό είναι στην ηλικία μας είναι πολύ δύσκολο. Συμφωνώ. Μπορεί και να μην θυμάμαι καλά. Θα θυμάστε 18 σοσιαλισμό, το οποίο μπλακώδη σύνθημα κατά την άποψή μου. Ήταν προεκλογικό σύνθημα. Ακριβώς. Μα αυτό είναι. Στις εκλογές σας πούνε ότι θέλουν. Θα ανατρέψουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα νικήσουμε. Αλλά εδώ λένε ότι εδώ οι εκλογές έχουν γίνει, η κυβέρνηση υπάρχει, η κυβέρνηση έχει πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά εμείς θα σας ανατρέψουμε. Όχι με κοινοβουλευτικά μέσα. Ας πούνε λοιπόν ότι εμείς μόνο με κοινοβουλευτικά μέσα μπορούμε να ανατρέψουμε την κυβέρνηση. Καλά, ότι η κυβέρνηση, όσο έχει, δεν εννοείται καθόλου, όσο η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία της Βουλής, ας πούνε ότι προσθέσουν και αυτοί τις δυνάμεις που διαθέτουν και την επιρροή τους για να απελευθερωθούν τα πανεπιστήμια από την κυριαρχία και την τρομοκρατία των μειοψηφιών, ας αποδοκιμάσουν αυτούς που συσσωρεύουν μέσα σε πανεπιστημιακά κτίρια κοκτέιλ Μολότοφ και ράβδους και αυτά, και αυτά γιατί είναι. Εσείς το θέμα είναι ότι... δηλαδή ότι δεν πέθανε κανένας από τέτοιου είδους πράξεις. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτά όλα θα συμβάλλουν στη δημιουργία, και είναι ευκαιρία τώρα αν θέλετε, στη δημιουργία ενός πραγματικού συνταγματικού και δημοκρατικού τόξου, το οποίο θα περιλαμβάνει όπως θα ήταν φυσικό και την εξωματική αντιπολίτευση. Και τότε θα μπορούμε να απομονώσουμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αλλά όταν, να σας πω κάτι, όταν η αξιωματική αντιπολίτευση βλέπει την εγκληματική ακροδεξιά αυτή του Παγκαλέ, όταν η αξιωματική αντιπολίτευση βλέπει συνεργάτες του Πρωθυπουργού να μιλάνε για τη θεωρία των δύο άρκων και να τους εξισώνουν με τη Χρυσή Αυγή. Καταλαμβάνω τα πανεπιστήμια και πλακώνουν. Δεν θα κάτσουν ποτέ στο ίδιο τραπέζι και το κάνατε κι εσείς ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση. Ακούστε να σας πω τώρα. Δηλαδή θέλετε να κάνουν αυτά που κάνουν και να μην τους καταδικάζουμε και από πάνω. Όχι, δεν είπε κανείς αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλετε εγώ να τρώω γιαούρτια κάθε φορά που με βλέπω μπροστά τους γιατί δεν με χωνεύουν και γιατί δεν τους κάνω το κέφι. Έτσι, και εγώ να τρώω τα γιαούρτια μου και να μην μιλάω. Και να λέω μπράβο, ΣΥΡΙΖΑ, τι χαριτωμένο ο ΣΥΡΙΖΑ, τι ωραία περιφοράτε. Θέμα... Ελάτε όλοι να τα βρούμε. Όχι, δεν το λέω. Δεν το λέω. Όσο ασκούνε βία επάνω μου, εγώ θα αντισταθώ, κύριε Χατζαπόπουλε. Το καταλαβαίνω. Γιατί έχω σπονδυλική στήλη και συνείδηση πολίτη με δημοκρατικά αντιδεξιστικά. Όποιοι δεν έχουν, α του γλύφουν. Εγώ δεν του γλύφω. Αυτό δεν θα το καταφέρουν. Πρέπει να αλλάξουν πολιτική γραμμή και να πούνε ότι εμείς δεν κάνουμε επαναστατική πολιτική, δεν επιδιώκουμε ανατροπή του καθεστώτος και των θεσμών, είμαστε στα πλαίσια των θεσμών και από εκεί πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ πρώτος θα είμαι με όλες μου τις δυνάμεις στην υπηρεσία της σύγκλησης όλων των δημοκρατικών δυνάμεων, όχι για του ΣΥΡΙΖΑ, για τον Θεό. Μα έτσι όπως το είπατε, όχι, εγώ μόνο πρώτος θα είμαι πρώτος. Σύγκλησης όλων των δυνάμεων για να εμπλουτίσουμε και να δυναμώσουμε τις δημοκρατικές μας θεσμούς για να υπάρχει όπως... ισονομία για να χτυπηθούν τα ακραία φαινόμενα όπως είναι, έτσι όπως είναι τα πράγματα λέτε, δεν βλέπετε να υπάρχει αυτή η σύγκληση των λεγόμενων συνταγματικού τόξου. Δεν βλέπετε. Το συνταγματικό τόξο. Εμείς που είμαστε με το Σύνταγμα και αυτοί που είναι εναντίον του Συντάγματος. Μα πώς ορίζετε αυτό που λέτε ότι είναι εναντίον του Συντάγματος. Μα σας είπα ότι είπατε ότι είναι εναντίον του Συντάγματος. Μέτωπο για την Χρυσή Αυγή, σας λέω. Μέσω Σύνταγμα. Υπάρχει άρθρο που λέει ότι όποιος γουστάρει ανατρέπει την κυβέρνηση. Όχι, αλλά, και δεν μπορεί να περιμένει τις εκλογές. Ένα απόσπασμα μια ομιλία που ήταν μέσα σε ένα πλαίσιο. Είναι μια ομιλία, είναι δεκάδε ομιλίε. Που είναι μέσα σε ένα πλαίσιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται κόμμα του συνταγματικού τόξου. Είναι συνταγματικό να λες τους αντιπάλους σου με τους οποίους δεν συμφωνείς πάνω στη διαχείριση της οικονομικής κατάστασης. Κουίσλινγκ και Τσολάκογλου και ταγματασφαλίτες και δοσιλόγους. Όλα αυτά τα έχει πει μέσα στη Βουλή ο κ. Τσίπρας. Τώρα δεν θυμάμαι τι κατά καιρούς λέει η κάθε. Να σας στείλω ένα μεμοράντουμ. Όχι, άλλο. Δεν να μου στείλετε ένα μεμοράντουμ του Πασόκ. Τι κατά καιρούς λέει, έλεγε αντιπολίτευση το 79. Και τι θα πει αυτό, κύριε Ρωτή. Ας πούμε ότι είναι έτσι. Που δεν είναι έτσι. Ας πούμε ότι είναι έτσι, τι θα πει αυτό. Θα πει το εξής. Επειδή τα έκανε το Πασόκ το 1980, πρέπει να τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Όχι. Έχουν περάσει 30 χρόνια. Συμφωνώ μαζί σας. Τι θα πει όμως, θα πει ότι θα έπρεπε και τότε να είχατε αντιδράσει εσείς. Και να πείτε, παιδιά, αυτά δεν είναι σωστά που λέμε. Εγώ δεν έχω πει ποτέ αντίπαλό μου αυτά τα πράγματα που λέτε. Δεν όταν όμως, τι λέω, όταν όμως λέω ότι είναι τρομοκρατικές οι δραστηριότητες του, επιμένω γιατί είναι και γιατί τις έχω υποστεί. Και γιατί τις υφίσταμε ακόμα και τώρα. Ωραία, να ξαναγυρίσουμε λίγο στο θέμα των ημερών, το θέμα της Χρυσής Αυγής.